Ήρθαμε στη Μονή Χωζοβιώτισσα. Ξανά ήρθαμε στη Μονή Χωζοβιώτισσα, αλλά αυτή τη φορά καταφέραμε και είδαμε τον προηγούμενο. Μας μίλησε, μας είπε, θα τα δείτε. Και φαίνεται θα δείτε και την καταπληκτική έκθεση. Φοβερή. Όλα ξεκινάνε με το έργο τη Αγία Εικόνα. Όπως είδατε, μέσα η Παναγία, η Χωζοβιώτισσά μας, το καλέσμά μας, το καυχημά μας, προέρχεται από τη Μονή Χωζιβά τη Παλαιστίνη. Περί τα μέσα με τέλη 8ου αιώνα. 750, 780, 800. Ήρθε εδώ κυνηγημένη, διωγμένη. Εκεί το μοναστήρι που προϋπήρχε, όπως προείπα, το λελάτισαν οι Άραβες, σκοπίσαν έθε καχύσια μοναχή, πήρε ο καθένας να περισσώσει ό,τι μπορούσε και αυτή η εικόνα για το μοναστήρι εκείνο ήταν ιερών και άγιων κοιμήλιων. Ο κάθε μοναχός πήρε ό,τι μπορούσε. Κάποιοι μοναχοί πήραν την εικόνα αυτή και έφυγαν. Έπλεψαν προς το άγνωστο. Και όταν τα κείμενα τους φέρανε εδώ, τους αμερογούν νότιο-ανατολικά, και βλέπουν αυτό το φοβερό τοπίο, αυτό τον απόκρινο βράχο, να ομοιάζει με το δικό τους μέρος εκεί, αυτό τους ήλκησε, τους μαγνήτησε, να βγουν έξω, προφανώς, σε χτές της Αγίας Άννας, είναι ομαλή παραλία. Να αποθέτουν την εικόνα σε ένα γραφικό εκκλησάκι κάτω από το κάστρο της χώρας, είναι τρία εκκλησάκια μεταξύ των οποίων η Παναγιά η Κερά Ελεούσα. Εκεί εναποθέτουν την εικόνα. Εφυλάχθη εικόνα εκεί 13, 15, ίσως 16 χρόνια. Αρχάς τώρα του 9ου, 812, 13, πιάνουν οι πατέρες εκείνοι με τη βοήθεια των αμοργίνων, των ευλαβών εκείνων ανθρώπων, σιγά σιγά να κτίσουν κάτι. 200 μέτρα πιο κάτω. Είναι η πρώτη προσπάθεια. Θα σας δείξω που είναι η πρώτη προσπάθεια. Σε μια κοιλότητα του φυσική του βράχου έκτισαν, αλλά δεν προχώρησαν. Η Παναγιά με το δικό της τρόπο τους τα κρυμνίζει και τους υποδεικνύει εδώ, 200 μέτρα ευθεία. Με τη θρηλυκή σμήλα που θα δούμε μέσα, ένα καρφί, ένα καλέμι, σμήλα, εκ του σμηλεύω την πέτρα, πελεκώ την πέτρα, την ετοιμάζω για να χτιστεί. Έκτισαν, δεν ολοκλήρωσαν. Λέει η παράδοση και ο θρύλος. Χρειάστηκε να περάσουν 200 και χρόνια να χτίζεται τη Σπάθμου το μοναστήριο Άγιος Ιωάννης από τον Ευσεβή Αυτοκράτορα Αλέξανδρο Μπλουρινό και εκεί να γίνει λόγος στον Αυτοκράτορα ότι και στην Αμαργό μια προσπάθεια ιερά ξεκίνησαν αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο οποίος αφού έμαθε έστειλε ικανά χρήματα. Πόσα, πολλά, πόσα, όσα χρειαζόντουσαν. Και όταν εκένησε χρημελίων και πήρε τη μορφή. Τον φέρουν χτίτορα, είναι ανακαινιστής ο Αλέξιος. Τη Σπάθμου μου έκτιζε, εμάς μας ανακαίνισε. Και όλοι να είναι αδερφά τα μοναστήρια αυτά, θα πούμε μια άλλη φορά αυτά. Το μοναστήριο εδώ είναι έργο αδερφή μου πίστεως. Πίστες σου έδωσε τότε τη δύναμη, τη θέληση, την υπομονή, το κουράγιο. Γιατί μόνο πέτρα ακατέργαστη. Όλα τα άλλα κουβαλιτά με μεγάλες θυσίες, μεγάλο κόπο. Προφανώς έκαναν. Το μοναστήριο είχε μέσα έξω 8 στέρνες. Έκανα τις στέρνες εδώ έξω, 2 στέρνες, 3, για αποθηκεύση νερού, να έχουν νερό. Προφανώς. Λέει και είναι η λογική. Δεν έχουμε γραπτή μαρτυρία ή κάτι άλλο, αλλά για να βγουν, οι στέρνες είναι λαξευμένος βράχος, καμένος βράχο. Έκαναν αυτό και μετά έπιασαν να χτίσουν. Και φτάσαμε μέχρι σήμερα το μαστήρι, το δυναικέ θαύμα, πολλά θαύματα η Παναγία. Το πιο μεγάλο λοιπόν θαύμα και τελειώνω είναι η πτώση στο βράχο. Πέφτουν βράχια πολλά, μικρά ή μεγάλα προς πίσω μας. Έχω δει εδώ πέρα 50 χρόνια πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα το 1975, ξημερώνοντας, οι άλλοι από εκεί πτέρυγα που είναι τα δωμάτια μας και χώροι διαμονής μας, έπεσαν δύο όγκοι σαν τα δύο για τυχαία μάξα εκεί κάτω. Και πήγε τρία πατώματα η μεγάλη αυλή κάτω. Όχι όλοι, μισή. Τρία πατώματα. Εδώ το κελί που ήταν το πιο επάνω πάνω στην δράση από κάτω, κοιμάταν ο μοναχός πατήρα Αγαθάνγελος ο Μακριστός, ούτε σκόνη επάνω. Πλέον κελί είπε για τρία πατώματα κάτω, το δικό του. Δεν είναι η παιδιά μου, δεν είναι αδερφή μου. Συμπτωματικά που θέλουν κάποιοι να το πούν. Λέει συμπτωματικά. 1200 χρόνια το μοναστήρι έχει ζωή, έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει προσφορά. Ποτέ δεν έχει πέσει ένα τόσο μικράκι έστω επάνω σε άνθρωπο. Είτε σε μοναχό, είτε σε προσκυνητή, ξεχωρίζουν οι άνθρωποι. Εσύ εκ του φυσικού, είτε επισκέπτη. Παναγιά σκεπάζει, αγκαλιάζει όλους. Η μητρική της
η μητρική της στοργή και αγάπη και δεν θα πάθει ποτέ μα ποτέ κανείς κακό εδώ έως την τελείωση του αιώνος. Το μοναστήρι είναι πόλος έξι των ανθρώπων. Ξένοι και εδώ οι ομοεθνείς δικοί μας έρχονται να προσκυνήσουν την Παναγία, να γνωρίσουν το μνημείο, να το θαυμάσουν το τοπίο, πολλαπλώς έρχονται να το απολαύσουν και να το ζήσουν και να το χαρούνε. Η Παναγία τους δέχεται όλους. Με το δικό της τρόπο προσφέρει τη χάρη της, την ευλογή της σε όλους. Στους ανθρώπους και στους μακράν και στους εγγύς. Δώσαμε 12 στρέμματα και έγιναν σύγχρονα σχολικά κτίρια και έχουν στεγαστεί το Δημοτικό Σχολείο της Γιάλης, των 3-4 χωριών, νηπιαγωγείο και όχι μόνο χώροι, ανθρωπινικές, να δώσουμε για τα παιδιά, να δώσουμε όπου υπάρχει κοινωνική ωφέλεια, κοινή ωφέλεια, να δώσουμε. 1829 από τα πρώτα ελληνικά σχολιά της ελεύθερης πια τότε, μετά την Επανάσταση, είναι η αμοργός το ελληνικό σχολείο που έρχεται στο μοναστήρι και επί σειράν πολλών ετών πλέρωνε τη λεγόμενη έξω το σχολείο και πλέρωνε και τη λεγόμενη ράτια υποχρέωση του μοναστηρίου τη μισοδοσία των δασκάλων εκεί να μάθουν τα παιδιά της αμοργού γράμματα. Γιατί χωρίς γράμματα, άνθρωπος, όταν λέει παροιμία, είναι ξύλο επιλέγητο. Τα γράμματα. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να διαβάζει, να γράφει, να μάθει την ιστορία του, να μάθει την ταυτοπροσωπία του. Πολλαπλώς. Και όχι μόνο τη δική του και των άλλων ανθρώπων. Είναι οι γνώσεις πάντα ωφελεί τον άνθρωπο. Και ύστερα ο άνθρωπος εκ του φυσικού του πάντα ωραίγεται εις το να μαθάνει. Του ιδέανε ωραίγεται. Εδώ λοιπόν η Φρυλική Σμήλα, η οποία ήταν επί σειρά αιώνων πολλών και έπεσε κάτω από θαύμα. Τώρα το θαύμα αυτό είναι άλλη ώρα, άλλη ιστορία, έπεσε κάτω, αλλά ήταν εκεί πάνω το χέρι της Παναγίας, το έπεσε εσύ μου, δεν μπορούσα να πει ανθρώπινο χέρι να το βάλει και έπεσε μετά από θαύμα κάτω εις μαρτύριο. Περιμένω τον κόσμο όλο γιατί το μοναστήρι γράφει ισορροπίες. Είναι και μοναστήρι με το πνεύμα και με το νέο πριν ένα μοναστήρι για την άσκηση ψυχής κάποιων ανθρώπων και την επεξεργασία στην αρετή της ψυχής, αλλά είναι και προσκύνημα. Έχουμε πάρα πολλά αυτά μαρτυρούνε του κόσμου την ευγνωμοσύνη, του κόσμου την ευχαριστία προς την πρόσωπό της, Παναγία η Κοσμοβιώτισσα. Πάρα πολλά, ο καθένας όπως το ζει. Γιατί το θαύμα, τι βιώνει κανένας. Δεν είναι ακόμη μόνο, το άκουσα. Όπως ο καθένας το βιώνει και το πιστεύει και το εκφράζει, το μεταδίδει, το ζει.